Άννα Ψαρούδα Μπενάκη, πρόεδρος της Ελληνικής Βουλής, 12 Μαρτίου του 2005, πριν από 13 χρόνια. Τα εθνικά σύνορα και ένα μέρος της εθνικής κυριαρχίας, τα διαβάζω από μέσα για να ακουστούν ακριβώς τα λόγια που είχε χρησιμοποιήσει, τα εθνικά σύνορα και ένα μέρος της εθνικής κυριαρχίας θα περιοριστούν χάρη της ειρήνης, της ευημερίας και της ασφάλειας στην ευρυμένη Ευρώπη. Τα δικαιώματα του ανθρώπου και του πολίτη θα υποστούν μεταβολές, καθώς θα μπορούν να προστατεύονται αλλά και να παραβιάζονται από αρχές και εξουσίες πέραν των γνωστών και καθιερωμένων. Η διαπαιδαγώγηση των νέων θα απαιτήσει αναπροσανατολισμούς στην εκπαίδευση και την κατάρτιση. Εάν αυτό δεν είναι το σχέδιο και η αναγγελία ενός εγκλήματος το οποίο έρχεται, πείτε μου τι είναι. Βλέπουμε ότι τα λόγια της τότε Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων, ο Θεός να την κάνει των Ελλήνων, όταν παρέβηβε το αξίωμά της στον Κάρολο Παπούλια, δεν ήταν τυχαία, αλλά εδώ βλέπουμε ότι ξυφαίνεται ένα σχέδιο εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες εις βάρος του ελληνικού λαού. Και αυτό όποιος δεν θέλει να το αποδεχτεί είναι τουλάχιστον ψεύτης. Αυτά ήταν τα λεγόμενα και ερχόμαστε σήμερα και βλέπουμε ότι ακριβώς αυτά τα πράγματα συμβαίνουν. Η Ελλάδα δέχεται μία βίαιη εισρωή λάθρων μεταναστών σε συντηρητικά, σε συντηρητικούς αριθμούς μουσουλμάνους και αυτό δεν είναι καθόλου τυχαίο. Ψηφίζουμε, βαρεθήκαμε να βλέπουμε τη Βουλή των Ελλήνων να νομοθετεί συνεχώς υπέρ δήθεν μειονοτήτων, ομοφιλόφιλων, λαθρομεταναστών, οτιδήποτε άλλο πέραν των απλών Ελλήνων πολιτών. Πριν από λίγες ώρες ήταν έξω οι Έλληνες συνταξιούχοι, αυτοί οι οποίοι έχουν εργαστεί σκληρά για δεκαετίες στην Ελλάδα, αυτοί οι οποίοι έχουν αποδώσει αυτά που εσείς σαν κράτος τους ζητούσατε τόσα χρόνια, αυτά που τους τα έχετε πάρει από το υστέρημά τους και τώρα που έρχεται η ώρα οι άνθρωποι αυτοί να πάρουν αυτά που δικαιούνται. Και όχι να δεν σας ζητάνε κάτι να τους χαρίσετε, αυτά που δικαιούνται, εσείς τους αντιμετωπίζετε με ΜΑΤ, με περικοπές των συντάξεων και με ψέματα. Αυτή είναι η πραγματικότητα και αυτό αποδεικνύει ότι δεξιοί και αριστεροί είσαστε το ίδιο μαγαζί. Διαβάζουμε στο παρόν νομοσχέδιο, θέλω να τα λέω από μέσα, αν και δεν το συνηθίζω, για να ακούγονται ακριβώς το τι λέγεται. Ακούστε τι λέει το νομοσχέδιο. Οι υλικές συνθήκες υποδοχής για τους λαθρομετανάστες είναι οι συνθήκες υποδοχής που περιλαμβάνουν την παροχή στέγης, τροφής και ρουχισμού, καθώς και ένα βοήθημα για τα καθημερινά έξοδα. Αυτό, αν το διαβάζαμε τώρα, χωρίς να ξέρουμε σε ποιους απευθύνεται, δεν θα ήταν ο ορισμός του ρατσισμού. Δεν είναι ο ορισμός της ρατσιστικής συμπεριφοράς εις βάρος των Ελλήνων. Δωρεάν τροφή, δωρεάν στέγη, δωρεάν διαμονή και επίδομα στους λαθρομετανάστες. Στους Έλληνες κόβετε τις συντάξεις και επειδή χρωστάνε κάποια λεφτά, επειδή διαλύσατε την οικονομία της Ελλάδας, όχι επειδή είναι παταξίδες, αλλά επειδή έτσι αναγκάστηκαν, τους παίρνετε και τα σπίτια και τους κόβετε και το ηλεκτρικό. Είστε ο ορισμός του ρατσισμού εις βάρος των Ελλήνων. Συγκεκριμένα πράγματα για να μην κοροϊδευόμαστε. Συνεχίζουμε στο νομοσχέδιο το κατάπτυστο, το οποίο κανονικά θέλει πέταμα όλο αυτό και αυτό θα κάνει η Χρυσή Αυγή αν θέλουν οι Έλληνες πολίτες στο κάτω-κάτω και ψηφίσουν και δουν τι τις κάνουν οι άλλες παρατάξεις, έτσι, τι προκαλούν στον ελληνικό λαό. Πάμε παρακάτω. Άρθρο 13. Οι ανήλικοι πολίτες τρίτων χωρών έχουν πρόσβαση στο δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα υπό προϋποθέσεις ανάλογες με αυτές που ισχύουν για τους Έλληνες πολίτες. Από πού και πού. Από πού και πού κάποιος ο οποίος θα μπει λαθρέα παράνομα στη χώρα μου έχει τα ίδια δικαιώματα με τα παιδιά των οποίων οι γονείς, οι παππούδες, οι πατεράδες έχουν συντηρήσει και έχουν στήσει το ελληνικό κράτος. Γιατί το ελληνικό κράτος δεν το κάνατε εσείς. Το ελληνικό κράτος έχει γίνει πάνω στις πλάτες όλων των Ελλήνων πολιτών τόσα χρόνια. Το ελληνικό κράτος έχει στηριχθεί στην ομοιογένεια που υπήρχε μεταξύ των Ελλήνων και με την ορθόδοξη θρησκεία μας που πάντα είχαμε. Πώς έρχεται λοιπόν τον λαθρομετανάστης, ο οποίος περνάει παράνομα τα σύνορα, μη ρωτώντας κανένα, μπαίνει μέσα και δέχεται όλες αυτές τις ευεργετικές διατάξεις σε αντίθεση με τον Έλληνα. Για πείτε μου, βρε ανθρωπιστές της κυβέρνησης εσείς, ανθρωπιστές μόνο των Αφγανών και των Πακιστανών, αλλά όχι των Ελλήνων. Πάμε στο άρθρο 19.
Στις περιπτώσεις που παίρνει την ηλικία αυτή βοήθεια ο λαθρομετανάστης, αλλά επειδή έτσι του κάπνισε κάποια μέρα, σηκωθεί και φύγει από εκεί που έχει οριστεί να διαμένει, εξαφανίζεται, κάνει ό,τι θέλει και μετά από λίγο τον βρίσκεται. Έρχεται μόνος του γιατί βαρέθηκε, θα περάσει από μια ειδική ομάδα, λέει, αξιολόγησης και δεν θα του κοπούν τα προνόμια τα οποία του δίνετε, αλλά θα του τα ξαναδώσετε, ανθρωπιστές και δικαιωματίες των Αφγανών και των Πακιστανών. Και συνεχίζουμε ότι στο άρθρο 24, σε περίπτωση που η προσφυγή του, μάλλον που η αίτηση που καταθέτει αυτός ο τύπος που έχει έρθει από όλες τις γωνιές του πλανήτη, στην περίπτωση λοιπόν που απορριφθεί το αίτημά του, έχει δικαίωμα προσφυγής, και εδώ κοιτάξτε τι γίνεται, το δικαίωμα αυτό προσφυγής ενώπιον του δικαστηρίου, οι ετούτες λαμβάνουν δωρεάν νομική συνδρομή. Ο ορισμός του ρατσισμού λοιπόν εις βάρος των Ελλήνων, ο οποίος Έλληνας και για να μετακινηθεί ακόμα με τα μέσα μαζικής μεταφοράς πρέπει να πληρώσει πάρα πολύ ακριβά το εισιτήριό του, σε αντίθεση με τον κάθε λαθρομετανάστη που έχει δωρεάν υγεία, δωρεάν περίθαλψη, δωρεάν παιδεία, δωρεάν τα πάντα. Αυτό λοιπόν είναι το νομοσχέδιο που έχετε φέρει σήμερα, το οποίο δεν είναι ξεκάρφο το νομοσχέδιο, είναι σε πλήρη ταύτιση με ό,τι έχετε κάνει εδώ και 3 χρόνια. Φυσικά με την ταύτιση και με τις απόλυτες σύμφωνες γνώμες και της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Και εδώ θα ήθελα να στυλιτεύσω το γεγονός, γιατί είναι μια ηλαροτραγωδία πραγματικά. Είδαμε σήμερα τον εισηγητή των ΑΝΕΛ. Οι ΑΝΕΛ δεν έχουν κανέναν άλλο μιλητή σήμερα. Είδαμε τον εισηγητή των ΑΝΕΛ, ο οποίος ήρθε τρεμάμενος εδώ και επί της ουσίας, όχι επί της ουσίας, το έπαιξε κάθαρα, ότι στηρίζει το νομοσχέδιο αυτό και τη θέση αυτή του ΣΥΡΙΖΑ. Ξέρετε ποιος ήταν αυτός ο τύπος? Ήταν αυτός που πριν από μια εβδομάδα είχε δημιουργηθεί μέγα θέμα. Ήταν ο βουλευτής Κατσίκης, ο οποίος είχε πει ότι υπάρχουν για τα αλλόφυλα ζευγάρια ένα παράδεκτο με την ομοφιλοφιλία, και είχαν ξεσηκωθεί κάποιοι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και έχουν κάνει εισήγηση στον πρόεδρο της Βουλής για να ασκηθούν διώξεις εναντίον του, ποινές να επιβληθούν και όλα τα υπόλοιπα. Έρχεται λοιπόν ο συγκεκριμένος σήμερα, μπαίνει στην κολυβίδα του Σιλοάμ, ζητάει συγγνώμη ουσιαστικά, κάνει το καλό παιδί, και να πούμε και ένα μυστικό τώρα εδώ πέρα. Δεν είμαστε ούτε medium, ούτε τίποτα, την απλή λογική βάζουμε. Δεν θα ασκηθεί καμία δίωξη, καμία ποινή στον κύριο Κατσίκη. Έδωσε τα διαπιστευτήριά του και σήμερα. Οι συγκυβερνούντες των ΑΝΕΛ στηρίζουν καλά την εθνοπροδοτική σας κυβέρνηση. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Πάμε λίγο τώρα να δούμε γιατί η Νέα Δημοκρατία συμφωνεί επί της ουσίας όλα αυτά και ας κάνει σήμερα ότι δεν ψηφίσει. Γιατί ξέρετε, το λαθρομεταναστευτικό είναι λεφτά, πάρα πολλά λεφτά, τα οποία τα παίρνετε όλοι μαζί, εσείς οι ανθρωπιστές, τα παίρνετε όλοι μαζί. Οι μοναδικοί που δώσαμε φαγητό, τρόφιμα στον Έλληνα πολίτη ήμασταν εμείς, οι χρυσαυγίτες, οι Έλληνες εθνικιστές. Και αυτό το βγάλατε εσείς με νόμους του κράτους, του δικού σας κράτους, το βγάλατε παράνομο και ρατσιστικό. Και έτσι δεν έχουμε δικαίωμα πια να το κάνουμε αυτό το πράγμα. Δεν έχουμε φυσικά και τους πόρους, γιατί μόνο από εμάς παρακρατούνται τα χρήματα που δεν χρωστάνε ούτε ένα ευρώ. Σε αντίθεση με όλους εσάς που χρωστάτε σε όποιον μιλάει ελληνικά, αλλά και αφγανικά και πακιστανικά τώρα. Το προχωρήσατε. Πάμε λοιπόν στοιχείο, γιατί δεν είναι μόνο η Λέσβος, έτσι. Πάμε στοιχείο λοιπόν, όπου υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα. Συγκεκριμένα, το Δημοτικό Συμβούλιο της Χίου έχει πάρει πολλές αποφάσεις, το οποίο τάσεται σε πλήρη αντίθεση με τις απόψεις του λαού, των ντόπιων, και μάλιστα έχει αναφερθεί ότι θα υπάρχει δημιουργία μεγαλύτερου κέντρου φιλοξενίας στον χώρο του πρώην Χαδά, στη δημιουργία προαναχωρησιακού κέντρου κράτησης αλλοδαπών και στο διπλασιασμό χωρητικότητας του hot spot στη Διάλ, προκειμένου ο αριθμός των λαθρομεταναστών να διατηρείται σε υψηλά επίπεδα στο νησί. Ξέρετε γιατί πρέπει να παραμένει σε υψηλά επίπεδα στο νησί? Γιατί τη σύντηση των λαθρομεταναστών την έχουν αναλάβει 2 στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Και είναι συγκεκριμένα τα ονόματα του Παντελή Καμπούρη, ο οποίος είναι διορισμένος από τον Δήμαρχο της Χίου σε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, όπως επίσης είναι και εκλεγμένος τέλεχος συνόδε της Νέας Δημοκρατίας. Αυτός λοιπόν κάνει τη σύντηση, αλλά δεν είναι μόνος του. Επειδή υπήρχε μια κόντρα, μάλιστα οι εταιρείες λέγονται συγκεκριμένα Pot and Pan Food Service AE, η μία, γιατί υπάρχει και δεύτερη που θα σας την πω τώρα, και η Salas International Group εκδηλώσει AE. Αυτή η δεύτερη, ξέρετε ποια είναι? Είναι του Δημήτρη Μεσολογγίτη, ενός άλλου εκλεγμένου της Νέας Δημοκρατίας Περιφερειακού Συμβούλου. Βλέπετε λοιπόν τι ωραίο παιχνίδι παίζεται. Δεξιοί και αριστεροί,
στη μάσα όλοι μαζί. Οι εκλεγμένοι λοιπόν και διορισμένοι στοιχείο έχουν αναλάβει φυσικά κάτω από τη μύτη, μάλλον γνωρίζοντας οι ΣΥΡΙΖΕΙ το τι συμβαίνει, έχουν αναλάβει αυτή τη διαδικασία. Και φυσικά δεν είναι το μόνο φαινόμενο. Και γι' αυτό λοιπόν ο Δήμαρχος Βουρνούς της Γίου κοιτάει με όλες αυτές τις διαδικασίες να κρατάει τον αριθμό των λαθρομεταναστών σε πολύ ψηλά επίπεδα. Γιατί το μεροκάματο είναι πάρα πολύ μεγάλο. Αυτό είναι το μέλλον που σε επιφυλάσσουν οι ελληνικοί λαοί. Αυτή είναι η πραγματικότητα που σε επιφυλάσσεται από όλους αυτούς τους δήθεν δημοκράτες, αλλά για την τσέπη τους μόνο και όχι για όλους τους Έλληνες μεροκαματιάριδες. Χρειάζεστε τους λαθρομετανάστες, όλοι, και ιδίως εσείς του ΣΥΡΙΖΑ. Τους χρειάζεστε γιατί αλλοιώνετε το κοινωνικό ιστό της Ελλάδας. Τους χρειάζεστε γιατί παίρνουν πλέον ηθαγένεια και δικαιώματα ψήφου τουλάχιστον 500 με 600 χιλιάδες λαθρομεταναστών μέχρι αυτή τη στιγμή. Και γιατί αυτοί θα γίνουν σύντομα πολύ περισσότεροι. Τους χρειάζεστε γιατί αυτό θα είναι το νέο σας εκλογικό σώμα. Μια και πλέον δεν έχετε καμία απήχηση στην ελληνική κοινωνία. Οι μοναδικοί που σας ψηφίζουν είναι αυτοί που έχετε βάλει στο δημόσιο. Γιατί κάνετε συνεχόμενες προσλήψεις στο δημόσιο. Είναι οι μοναδικοί που έχουν πάρει κάποια ξεροκόμματα από εσάς και θα είναι και οι λαθρομετανάστες οι φίλοι σας. Αυτό συμβαίνει, τα λέμε στον ελληνικό λαό για να τα γνωρίζει, γιατί τουλάχιστον από τις επόμενες εκλογές το εκλογικό σώμα θα έχει αλλοιωθεί σε τεράστιο βαθμό. Ορδές λαθρομεταναστών, μουσουλμάνων θα ψηφίζουν για ελληνική κυβέρνηση. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Κάποιοι από εσάς το ξέρετε και το κάνετε συνειδητά και κάποιοι ίσως δεν το ξέρετε και μέσα στον ύπνο σας και στην αγάπη που έχετε για την καρέκλα συνεχίζετε και στηρίζετε αυτά τα ενθεληνικά νομοσχέδια. Όλους όμως θα σας γράψει η ιστορία. Θα πάρω και τη δευτερολογία μου, κύριε Πρόεδρε. Πείτε μας αλήθεια, ποιο είναι το κόστος όλων αυτών των παροχών που δίνετε στους λαθρομετανάστες. Πείτε μας, όλα αυτά που τους παρέχετε με αυτό το νομοσχέδιο και με τα υπόλοιπα, το γνωρίζετε. Δεν το γνωρίζετε, γιατί μέσα στο νομοσχέδιο που διαβάσαμε δεν υπάρχει ποσό. Υπάρχουν κάτι κατά προσέγγιση. Θα δούμε και αναλόγως των περιστάσεων. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τα λεφτά αυτά λοιπόν θα έπρεπε να κοπούν από εκεί που δίνουν στους λαθρομετανάστες και να δοθούν σε αυτούς που ήταν πριν από λίγο έξω. Στους Έλληνες συνταξιούχους, στον Έλληνα μισθωτό, στους νεαρούς που δουλεύουν για 400 και για 450 ευρώ το μήνα. Για αυτούς θα έπρεπε να δίνουν αυτά τα χρήματα. Και όχι για τον κάθε τύπο από τον Μπαγκλαντές και από τον Πακιστάν. Δεν είμαστε με κανένα διαδικασία να πεθαίνει ο άνθρωπος και να περνάει άσχημα. Δεν χαιρόμαστε με την ταλαιπωρία κανενός. Ούτε θέλουμε να ταλαιπωρούνται οι άνθρωποι. Όμως δεν είναι δυνατόν σε μια Ελλάδα ρημαγμένη, σε μια Ελλάδα που εσείς τη φτάσατε έτσι εδώ και 8 χρόνια, σε μια Ελλάδα που χρωστάει ένα τεράστιο αριθμό χρημάτων, να λέμε ότι εμείς θα σώσουμε και τους λαθρομετανάστες, εκ των οποίων οι περισσότεροι δεν έχουν καμία σχέση με πολέμους. Δεν μπορεί η Ελλάδα να φταίει για όλα αυτά. Βρείτε λοιπόν αυτούς που συνομιλείτε τους Ευρωπαίους και κάνετε συμφωνίες, προκειμένου αυτοί που θα περνάνε να τους στέρνετε από εκεί που ήρθαν ή να τους στέλνετε στη Γερμανία, στο Βέλγιο, στην Αγγλία, όπου θέλετε. Να πάνε όπου θέλουν. Όχι όμως εδώ. Δεν αντέχει η Ελλάδα. Η Χρυσή Αυγή προτείνει. Είχε κάνει μία πρόταση νόμου το 2016 και είχαμε πει ότι για να λυθεί το πρόβλημα της λαθρομετανάστευσης είναι πάρα πολύ εύκολο. Πρώτον, όσοι περνούν τα σύνορα της Ελλάδας παρανόμως θα συλλαμβάνονται και θα φυλακίζονται τουλάχιστον για 2 έτη. Η φυλάκιση αυτή δεν θα έχει ούτε ανασταλτικό χαρακτήρα, ούτε θα μπορεί να πληρώνει κάποιος. Θα εκτείεται η ποινή αυτή σε κέντρα κράτησης μακριά από τον κοινωνικό ιστό που υπάρχει, από τους πολίτες της Ελλάδος, για να μην υπάρχει καμία επιβάρηση εκεί. Και επίσης θα συνεισφέρουν με κοινωνικό έργο υπέρ του ελληνικού δημοσίου. Σε αυτά τα 2 χρόνια δεν θα κάθονται εκεί να τους ταΐσουμε. Θα δουλεύουν για το ελληνικό δημόσιο. Και εκεί, όταν έχουμε κλείσει και τα σύνορά μας, να δούμε πόσοι λαθρομετανάστες θα ξαναέρθουν. Και επίσης, σε όποιους λαθροδιακινητές λαθρομεταναστών συλλαμβάνονται, θα υπάρχουν αυστηρότατες ποινές που θα φτάνουν ακόμα και την ισόβια κάθειρξη. Να δείτε για πότε τελειώνουν τα πάντα. Τέλος, θα ήθελα να αναφερθώ σε 2 θέματα επικαιρότητας. Πρώτον, κύριε Λαγέ, ολοκληρώστε παρακαλώ. 2 λεπτά, κύριε Πρόεδρε. Αν είναι δυνατόν, ολοκληρώστε. 2 λεπτά. Θέλω να δώσω κάποιες φωτογραφίες για τα πρακτικά, γιατί σήμερα, εχθές μάλλον, υπήρξε μια τεράστια προσβολή στους αθώους πολίτες της Γάζας, στην Παλαιστίνη. Υπήρξαν 60 περίπου νεκροί, μωρά ανάμεσά τους, αλλά δεν υπήρχε καμία επίσημη καταδίκη επί της ουσίας από το ελληνικό κράτος, ούτε και από την παγκόσμια
κυβέρνηση θα υπάρξει τίποτα, γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι ευρωκρατούνται τα πάντα. Γιατί από την Ελλάδα δεν υπήρξε αλήθεια τίποτα? Γιατί εδώ υπάρχει ο κύριος Τσίπρας φορώντας το γνωστό καπελάκι των Εβραίων. Άρα δεν θα μπορούσε ποτέ να βγάλει κάτι εις βάρος τους. Παρακαλώ. Ο προηγούμενος πρωθυπουργός, ο Αντώνης Σαμαράς, με καπελάκι των Εβραίων που πηγαίνει και καταθέτει τα σέβη του στους Εβραίους. Καθίστε, ο προηγούμενος πρωθυπουργός Ελλάδας. Ο προηγούμενος πρωθυπουργός Ελλάδας, ο οποίος πηγαίνει και τα δηλώνει τα σέβη του. Ξαναπαίρνετε το λόγο μετά, άμα θέλετε. Ολοκληρώστε τώρα. Τελειώνοντας, ναι, μην αγχώνεστε τόσο πολύ. Είμαι κοινοβουλευτικός και έχω 2,5 λεπτά παραπάνω. Εντάξει, με τη δευτερολογία. Δεν λέω ότι να συνοηθούμε θέλω, γιατί περιμένουν και οι συναδελφοί σας. Ναι, ωραία. Έχω δευτερολογία μου σε κοινοβουλευτικός. Δεν νομίζω ότι κάνω κάτι παραπάνω. Τα έχετε κάνει 16, δεν πειράζει τώρα. Με τη δευτερολογία το είπα 5 φορές. Η δευτερολογία κατά παραχώρηση από το Προεδρείο δίνεται, κύριε Παπά. Δεν λέει ο κανονισμός ότι υποχρεούται να την πάρει στην πρωτολογία. Εδώ υπάρχουν υπάρχει πάρα πολλές φωτογραφίες. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Υπάρχουν πάρα πολλές φωτογραφίες λοιπόν όλων των επιφανών στελεχών δεξιών και αριστερών με το κιπά το οποίο πηγαίνουν στους Εβραίους και καταθέτουν. Γι' αυτό σήμερα κανείς δεν τολμάει να πει τίποτα για τη δολοφονία που έχει συμβεί εναντίον αθώων Παλαιστινίων. Και τελειώνοντας, θα πούμε ότι εδώ υπάρχει ένας πρωθυπουργός ο οποίος λέει ότι δεν υπάρχουν θαλάσσια σύνορα. Έτσι μας έλεγε πριν από λίγα χρόνια. Δεν υπάρχουν θαλάσσια σύνορα, μας έλεγε. Μπέρδευε τη Λέσβο με τη Μυτιλίνη. Μπερδευόταν ο άνθρωπος. Και απ' την άλλη υπάρχει ένας αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο οποίος θέλει να έρθει στην εξουσία. Και ο οποίος εχθές συνελήφθη ο άνθρωπος στα σύνορά μας με την Τουρκία. Το κρατάγανε μέσα στο φυλάκιο και δεν μπορούσε να βγει. Τρέχανε να τον βγάλουν έξω. Εδώ λοιπόν δεν μιλάμε για πρωθυπουργό και αρχηγό αξιωματικής αντιπολίτευσης. Μιλάμε για τον Μπόλεκ και τον Λόλεκ. Ελληνική λαέ λοιπόν αποφάσισε τι σου αξίζει. Αν σου αρμόσουν όλοι αυτοί ή αν σου αρμόζει κάτι εθνικό και δίκαιο. Τελειώσαμε.